Το γιοφύρι της Άρτας ολημερής το κτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Στο τέλος όμως ανεγέρθηκε χάρη στη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα, όπως λέγει ο θρύλος. 13 χρόνια μετά την ανάθεση του έργου στο αρχιτεκτονικό γραφείο της παγκοσμίου φήμης και εγνωσμένου κύρου Ζάχα Χατίτ και 10 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η κοινή γνώμη διαρωτάται πλέον ποιες άλλες θυσίες πρέπει να γίνουν για να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα το χρυσοπληρωμένο όνειρο μιας ευρωπαϊκού επίπεδου κεντρικής πλατείας στην πρωτεύουσα. Προβλήματα επί προβλημάτων έφεραν καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων και το κέντρο της Λευκωσίας παραμένει ένα τεράστιο εργοτάξιο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μεταξύ άλλων, ταλαιπωρία και πρόσθετο οικονομικό κόστος. Το ποσό το οποίο επιβαρύνεται ο Δήμος για την επίβλεψη, την παρατεταμένη επίβλεψη του έργου λόγω της μη παραλαβής του, είναι της τάξης των 55.000 ευρώ, επισημαίνει ο Γενικός Ελεγκτής. Διαφορετικά για τα γελιά που φορά ο Δήμος Λευκωσίας βλέποντας το θέμα. Για την αντιμετώπιση των τεχνικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος έκρινε ότι η περιοδική επίβλεψη δεν ήταν αρκετή. Κάθε εβδομάδα οι αρχιτέκτονες έρχονται από το Λονδίνο και μαζί με την ομάδα των υπόλοιπων συμβούλων και μελετητών επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων του έργου με επιτόπου τεχνικές συναντήσεις και επιβλέψεις. Χωρίς αυτή την συνεχή και στενή παρακολούθηση, το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί, καταλήγει ανακοίνωση του Δήμου.